Καλησπέρα σα, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα, σα και στου τηλεθεατέ σα. Λοιπόν, η διαδικασία ξεκίνησε το απόγευμα, μέχρι και τώρα θέλω να μα πείτε αν κυλάει ομαλά, αν έχουν σημειωθεί προβλήματα και τι πρέπει να γνωρίζει φυσικά και ο κόσμο που παρακολουθεί. Τέσσερι η ώρα το απόγευμα ξεκίνησε να πιστώνεται η καταβολή τη δεύτερη ζώση τη ενιαία ενίσχυση για το έτο 2020. Δυστυχώ έχουμε διαπιστώσει μεγάλα προβλήματα. Είμαστε μάρτυρες χιλιάδων τηλεφωνημάτων από τις 4 ώρα και μετά. Mm -hmm. Υπάρχει μια μεγάλη περικοπή. Κάπου αγγίζει και 20%, κάπου αλλού 15%, αλλά το περισσότερο όγκο είναι στο 10%. Στο 10% επί του συνόλου της βασικής ενίσχυση. Και ένα επιπλέον 5% από το πρασίνισμα. Αυτό έγινε εθνιδίως, κύριε Χιλετζάκη. Ε, το μάθαμε το τελευταίο 24ωρο, μετά το διασταυρωτικό έλεγχο που ολοκληρώθηκε την 5 το απόγευμα, Μάθαμε ότι θα υπάρχουν αυτέ οι περικοπέ, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με το εθνικό απόθεμα και με του νεοεισερχόμενου παραγωγού. Ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, ο κ. Βορήδη, αλλά και στελέχη και του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη μα έχουν διαβεβαιώσει τηλεφωνικά ότι. Την, τετά, την Τρίτη, μάλλον, 22 Δεκεμβρίου, θα μπει το 7% από το 10% που έχει κοπεί, mm -hmm. και το άλλο θα γίνει εγκαθάριση, φλε, θα ξεκινήσει από το μήνα Φλεβάρι του 2021 μέχρι και τον Ιούνιο. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί η μεγάλη ζημιά. Mm -hmm. Το μεγάλο πρόβλημα όμως των παραγωγών σήμερα είναι ότι συγκρίνανε την περσινή πληρωμή με τη φετινή και είδανε μεγάλες διαφοροποιήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμού. Οι διαφοροποιήσεις είναι για τον εξή και μόνο λόγο και θέλω να ησυχάσω και του παραγωγού όλους όσου μα παρακολουθούν. Πέρυσι στη μεγάλη πληρωμή γίνανε πέντε πληρωμέ. Έγινε η βασική ενίσχυση, το πρασίνισμα, το junk και η εξωτική μαζί. Και μία μικρή πληρωμή που είχε να κάνει με τη βιολογική γεωργία που ήταν η πέμπτη πληρωμή. Φέτο όμω έγινε σήμερα η πληρωμή του τη βασική ενίσχυση του πρασινίσματο mm -hmm. και τη νεαρή ηλικία του Γιάνκ. Η εξισωτική αποζημίωση που αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παραγωγών και ειδικά στην Κρήτη ένα 90%. Αυτή θα γίνει, θα ξεκινήσει από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παραμονή το Χριστουγέννο. Αφορά 254 εκατομμύρια ευρώ mm -hmm. και έρχεται και η άλλη πληρωμή, οι άλλες δύο μάλλον πληρωμές η μία που έχει να κάνει με την κορονοενίσχυση, mm -hmm. το περιβόητο 30, 30 ευρώ. Μπράβο, 30 ευρώ αναστρέμα. 30 ευρώ αναστρέμα, mm -hmm. πολύ σωστά η κυρία Σαλαπάτα. Και τα 37 εκατομμύρια ευρώ που έχουν να κάνουν με τα κυπευτικά και με τις ελιές καλαμών. Αυτές οι δύο πληρωμές θα κλείσουνε. Τον κύκλο των πληρωμών. Mm -hmm. ε... Βέβαια, σε ό,τι αφορά το έκτακτο βοήθημα λόγω κορονοϊού, αυτό πετάει εκτό ε, του ετεροεπαγγελματίε, έτσι δεν είναι. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο νομό Ηρακλείου. Είναι όλοι οι ετεροεπαγγελματίε, μάλλον σε όλη την Ελλάδα είναι οι ετεροεπαγγελματίε. Ένα παραπάνω στο νομό Ηρακλείου, που έχουμε και κατά κύριο επαγγελμαγρότε που χάσανε το δικαίωμα αυτό. Αυτό το δικαίωμα χάθηκε γιατί με τα. Α, στοιχεία τα οικονομικά που πέρυσι τον τίτλο του κατά κύριο Επάγγελμα το έχασε για το έτος 2019 ο ελαιοπαραγωγός της Κρήτης με τους μικρούς και χαμηλούς τζίρου που έχει η, λόγω του υποβαθμισμένου προϊόντος πέρυσι ένα ευρώ περίπου η τιμή του λαδιού. Γι' αυτό έχασε τον τίτλο. Εμεί ζητάμε όμω από τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, όπω έχει γίνει η επιστρεπταία προκαταβολή, η νούμερο 1, η νούμερο 2, η 3 και πάμε τώρα στην 4, mm -hmm. έτσι οι κορονοενισχύσει κορονο των αγροτών να μην περιοριστούν στην ελιά, στο κατακήρυο επάγγελμα, να πάνε και στου ετεροεπαγγελματίε, να πάνε σε όλε τι καλλιέργειε, να πάνε στην κτηνοτροφία, να πάνε στην αμπελουργία, να πάνε σε όλε τι καλλιέργειε και να μπορεί να ενισχυθεί ο πρωτογενή τομέα. Τώρα, ε, οδεύουμε κύριε Χιλετζάκη προ το κλείσιμο του έτου και οι αγρότε μοιραία θα μπουν στη διαδικασία συγκέντρωση δικαιολογητικών. Θέλω ε, να μα πείτε τι είναι αυτό που έχετε να του πείτε ω σύσταση ενδεχομένω και πότε κατατίθενται τα τιμολόγια πώληση ελαιολάδου για τι επιστροφέ του ΦΠΑ. Όσοι αγρότε είναι στο ειδικό καθεστώ, αυτοί κάνουν μία περιοδική δήλωση και αυτή η περιοδική δήλωση γίνεται τέλο του έτου. Πολύ σωστά είπατε mm -hmm. κυρία Σαλαπάτα. Αυτοί οι αγρότες πρέπει να προσέξουν έσοδα-έξοδα για να μην φορολογηθούν και πρέπει να προσέξουν εάν έχουν το περιθώριο με τον ελεουργό είτε συνεταιριστικό ελεουργείο είναι, είτε ιδιωτικό και το λάδι τους μπορούν να το τιμολογήσουν το νέο έτος αν δεν έχουν μαζέψει τα συνολικά έξοδα που χρειάζονται. Mm -hmm. Μετά. Με το που τα καταθέσουν αυτά, αν είναι σε συνεταιριστική οργάνωση, η συνεταιριστική οργάνωση καταθέτει ομαδικά την επιστροφή του ΦΠΑ, που αγγίζει περίπου 6 με 7% κάθε χρόνο. Αν α, οι αγρότε μα κρατάνε βιβλία και είναι στο κανονικό καθεστώ, αυτοί κλείνουν περιοδική δήλωση κάθε τρίμηνο. Είναι ακριβώ η ίδια διαδικασία, απλώ δεν κλείνουν όλο το εμπορικό ισοζύγιο του έτου. Κλείνουν του τελευταίου τριμήνου, Δεκεμβρίου, Νοεμβρίου ου, και του Οκτωβρίου. Ε, όσο αφορά όσους παραγωγούς θέλουν να μπουν στα βιβλία εσόδων εξόδων, που είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε συναντήσει τι μέρες μας πάρα πολύ, ειδικά μετά την κορονοενίσχυση των 30 ευρώ, έχουν το δικαίωμα μόνο το μήνα Ιανουάριο οι λογιστές τους να τους κάνουν αίτηση στην κατατόπου σε φορεία που ανήκουν για να μπορούν να μπουν στα βιβλία εσόδων εξόδων. Δηλαδή ένας παραγωγός που είναι σήμερα στο ειδικό καθεστώς και θέλει να μπει στο κανονικό καθεστώς, mm -hmm. μπορεί να, τα, να το κάνει μόνο το μήνα Ιανουάριο. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντα, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο δικό σα, την αίσθησή σα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά και κρασί, με βάση μελέτη που έχει κάνει η Κομισιόν, μέσα στα επόμενα χρόνια θα γνωρίσουν τεράστια έκρηξη σε ό,τι αφορά τη ζήτηση. Και αυτό θα συνοδεύσει και την επανάκαμψη τη οικονομία στα επόμενα χρόνια. Το θέμα είναι εμεί πώ έχουμε θωρακίσει εντό ή εκτό εισαγωγικών τα προϊόντα αυτά, τι κατηγορίε αυτέ, ώστε να βγούμε επί του πρακτέου μπροστά δυναμικά. Δυστυχώ και τα τρία προϊόντα που αναφέρατε, κυρία Σαλαπάτα, είναι προϊόντα που πλήττονται τα τελευταία χρόνια και το ελαιό σε πολύ χαμηλέ τιμέ. Τα γαλακτοκομικά δεν τα συζητάμε καθόλου. Mm. Οι άνθρωποι που πουλάνε σήμερα οι χτινοτρόφοι μα 0,75 το γάλα με 4 ευρώ το κιλό τα αρνιά. Έχουν πληγεί πάρα πολύ η χτινοτροφία μα. Και τα αμπελοεινικά προϊόντα είναι κυριολεκτικά στα αζήτητα, ειδικά τώρα με την εστίαση που είναι κλειστή και λόγω του κορονοϊού. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Είναι η τελευταία ευκαιρία τη χώρα μα. Το έτος 2021 να φτιάξουμε ένα σωστό φάκελο είναι η χρονιά γέφυρα. Για να μπούμε στη νέα προγραμματική περίοδο 22-27 πρέπει να φτιαχτεί ένα σωστό φάκελος επί πραγματικών πυρών και αυτός ο κοιμόμενος γίγαντας που λέγεται πρωτογενής τομέα, είτε ασχολείται με τη χτινοτροφία είτε με τις δεντρώδεις καλλιέργειε, είτε και με τα ψυχανθή πρέπει να ξυπνήσει κάποια φορά στη χώρα μας κάποια στιγμή συγγνώμη και πρέπει να μπούμε δυναμικά να μπορέσουμε να έχουμε και εμεί μία θέση στο ράφι με τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα που έχει η χώρα μα. Σα ευχαριστώ θερμά, κύριε Χιλιατζάκη. Να είστε καλά κι εσεί και οι τηλεθεατέ σα.